Ο Θεός έδωκε το μέτρο του φόβου δια να δώσει το μέτρο της τηρήσεως, επειδή εγνώριζε ότι ο άνθρωπος είναι ο πεπτοκός, συνηθισμένος πάντοτε να ρέπει προς τα κάτω, και έδωσε αυτόν τον θείον φόβον δια να μένει ο άνθρωπος ξυπνητός σε μια εγρήγορση, να μην πέσει στον ύπνο της ακιδείας, της τεμπελιάς, της πνευματικής, της αναμελιάς, και έτσι τελικά να σωθεί. Έρχεται λοιπόν το θέμα αυτού του φόβου. Όπως τα ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη αυτός ο φόβος επικρατεί. Μάλιστα λέμε ότι ο φόβος αυτός δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, διότι ο νόμος της Καινής Διαθήκης, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο νόμος της Καινής Διαθήκης, είναι η λεγόμενη επί του όρους ομιλία. Δόθηκε σε ένα βουναλάκι που ο Κύριος ομιλεί προς τους μαθητάς του και το πλήθος, ένα πρωινό πιθανώς, γαλήνιο, ήσυχο, ωραίο, ούτε γνώφος, ούτε σκότος, ούτε θύελα, ούτε φωνές αλπίγκων, τίποτε. Ούτε το ακροατήριο κατατρομάζει, ακούει ιδέως του Κυρίου. Ίσως θα έλεγε όμως κανένας, γιατί έτσι? Να, ο φόβος υπάρχει στην Παλαιά, στην Καινή δεν υπάρχει ο φόβος. Όχι, αγαπητοί μου, πρόκειται περί ενός λάθους. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει, μετά φόβου και τρόμου κατεργαζόμενοι την ημών σωτηρίαν. Να λοιπόν ότι εισάγεται ο φόβος, και όχι μόνο ο φόβος, αλλά και η επίταση του φόβου που είναι ο τρόμος, εισάγεται εις την Καινή Διαθήκη. Και δεν είναι μόνο προνόμιον της Παλαιάς. Είναι ο φόβος να μην παραβώ το θέλημα του Θεού. Να μην χάσω αυτό που έχω κερδίσει. Και όταν εγώ κερδίσω τον Χριστόν, αν το χάσω, έρχεται η αμαρτία, γλυκιά γλυκιά, έρχεται, με γοητεύει και μου λέει, κοίταξέ με, κοίταξέ με πως ωραία είμαι. Και εκεί ακριβώς, όταν τα δάχτυλα τρέμουν να εγκαταλείψεις τον Χριστόν που τον κρατάς, τότε λες, Θεέ μου, Θεέ μου, και σφίγγεις πιο πολύ τον Χριστόν να μην τον χάσεις. Τι σε κάνει να σφίγγεις πιο πολύ τον Χριστό για να μην τον χάσεις? Ο φόβος. Είναι ο γονιμοποιός φόβος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μην βγάλουμε από την ψυχή μας αυτόν τον φόβο του Θεού. Μην τον βγάλουμε. Διότι θα μας κρατήσει στην πνευματική ζωή. Δυστυχώς η εποχή μας, σας το έχω κι άλλοτε πει, κι άλλοτε πολλές φορές αυτό, η εποχή μας νομίζει ότι αυτός ο φόβος είναι εκείνος που δημιουργεί κόμπλεξ, δημιουργεί πιέσεις της ψυχής, δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα και άλλα πολλά. Δεν πρόκειται περί του φόβου που προκαλούν οι άνθρωποι κάποτε και που πράγματι κάποτε καταστρέφει. Είναι ο φόβος του Θεού, μη χάσω αυτό που έχω. Ο Κύριος πρόβαλε παιδαγωγικότατα την Βασιλεία του Θεού αιωνίαν και την κόλαση αιωνίαν. Και μας προειδοποίησε. Γιατί να μας προειδοποίησει? Γιατί να μας πει ότι και απελεύσονται ούτε η ζωή αιώνιον, η δε η σκόλαση αιώνιον. Γιατί να μας ειδοποιήσει? Έβαλε δύο οροθέσια. Το ένα να σε ελκύει και το άλλο να σε αποθεί. Η Βασιλεία του Θεού να σε τραβά. Η κόλαση να σου λέγει, φύγε μακριά. Εδώ θα έρθεις, στην κόλαση. Όταν λοιπόν ο Κύριος ομιλεί περί κολάσεως, δεν νομίζετε ότι θέτηκε στην Καινή Διαθήκη των φόβων? Πάντως, ο φόβος μας είναι, όπως σας εξήγησα, χρήσιμος.